Λοιπόν, ο κύριος Κανελής. Κλείνουμε. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Σταυρίδης, ο Αντιδήμαρχος, στο προηγούμενο θέμα που κουβεντιάζαμε το 19, αλλά πάνω σε αυτό το ζήτημα του Συνεδριακού Κέντρου, είπε ότι αυτό το έργο είναι που λείπει από την πόλη, ότι είναι έργο πνοής και μας κάλεσε όλους να συμβάλλουμε για να υλοποιηθεί. Αν δεν κάνω λάθος τα λόγια του. Λοιπόν, κατά τη δικιά μου άποψη, δεν είναι αυτό το οποίο έχει ανάγκη η πόλη αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες, καταρχάς, η πόλη χρειάζεται δρόμους. Οι δρόμοι και μέσα στο πολεοδημικό συγκρότημα και στις συνοικίες και περιφερειακά είναι σε χάλια κατάσταση. Ελπίζω να κυκλοφορείτε και να τους βλέπετε. Όχι μόνο στα χωριά ή σε συνοικίες γύρω-γύρω, ακόμα και σε πολύ κεντρικές αρτηρίες της πόλης, το οδόστρωμα είναι σε μία απαράδεκτη κατάσταση. Δεύτερον, η πόλη χρειάζεται πεζοδρόμια. Προσπαθήστε να περπατήσετε, ακόμη και εκεί που τα φάρδη επιτρέπουν να υπάρχουν μεγάλα και σοβαρά πεζοδρόμια, να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Ακόμα και σε δρόμους όπως είναι η Κασαβέτη, ή όπως είναι η Άσονος, ή όπως είναι η Αναλήψεως. Ανύπαρκτα. Ακόμα και δρόμοι που σε μια προηγούμενη φάση είχαν γίνει σημαντικά έργα, όπως είναι η Ρήγα Φεραίου, αυτή τη στιγμή καταραίουν. Η Ρήγα Φεραίου γίνει ένα τεράστιο πάρκινγκ. Λοιπόν, το λιθόστρωτο ξυλώνεται και έχει τεράστια προβλήματα και δεν βλέπουμε εκεί πέρα να πηγαίνουν χρήματα. Αυτό το οποίο λείπει από το Βόλο είναι θεατρικές σκηνές. Και δεν μιλάω μόνο για το θέατρο που χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα, είτε για να επισκευαστεί είτε για να φτιαχτεί καινούριο. Ακόμη και μικρές σκηνές. Ποιες είναι? Η παλιά ηλεκτρική και στη Νέα Ιωνία. Αυτά τα δύο, δεν υπάρχει άλλο. Αυτή τη στιγμή από την πόλη λείπουν χώροι συνάθρησης της νεολαίας, κλειστοί χώροι, εκδηλώσεις κτλ. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση στο τεχνικό πρόγραμμα που είχε ψηφιστεί πριν από τις γιορτές, στο 9, λέει διαμόρφωση 4 αποθηκών τελωνίου Βόλου σε χώρο συνάθρησης κοινού. Λοιπόν, με προϋπολογισμό. Ολοκληρώστε, κύριε Κανελή. Όχι, μισό λεπτά, γιατί. Έχετε περιβεί κατά 50%. Προσθέτω. Κατά 50% το χρόνο. Έχετε... Πρόεδρε, επιχειρηματολογό. Ναι, αλλά έχετε περιβεί το χρόνο όμως. Κατά 50%. Εδώ ο προϋπολογισμός είναι 500.000 ευρώ, μισό εκατομμύριο. Και εγώ ρωτάω, γιατί δεν μπορεί να ξεκινήσει να γίνεται μία αποθήκη. Όχι και οι τέσσερις, μία. Και πρέπει να γίνει προτεραιότητα το συνεδριακό κέντρο. Για να γίνει ένας χώρος όπου η νεολαία να μπορεί να κάνει μουσικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Τέλος χρόνου, κύριε Κανελή. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Τέλος. Κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ, μιλήσατε πολύ παραπάνω. Λοιπόν, κύριε Σταυρίδη, θέλετε να ολοκληρώσετε ή να προχωρήσουμε σε... Δύο κουβέντες. Ε? Θες να ολοκληρώσεις ή να... Ε? Εντάξει. Λοιπόν, Κύριε Σταυρίδη, εδώ. Θα μιλήσετε ή θα προχωρήσουμε σε εφορία? Θα μιλήσω. Κλείστε το μικρόφωνο. Κλειστό είναι το μικρόφωνο, μιλήστε. Λοιπόν. Διότι δεν το προβλέπει ο κανονισμός. Εγώ. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, καλά. Δεν θα γίνει το... Εδώ δεν είσαι στην Ιάσονος. Της μαγκές σου. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, κύριε Σταυρίδη. Βοηθήστε. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Γιατί δεν είσαι σπίτι σου? Λοιπόν. Κύριε Σταυρίδη, το λόγο. Ένας μαλάκας τώρα το ξέχει εδώ πέρα. Δεν πήρα εδώ.
Κύριε Σταυρίδη, λοιπόν, κύριε Σταυρίδη, δεν το κάνω. Τι είμαι εγώ ψυχοθεραπευτής, είμαι νομίζεις, ορθοπαιδικός είμαι εγώ. Όποιος είναι ψυχανόμαλος θα πάει στο ψυχιατρίο, κύριε Δουλόπουλε. Τι να κάνω τώρα δηλαδή. Θέλω να πείτε, τι υπονοείτε κύριε Πρόεδρε. Τι υπονοείτε. Άσε με τώρα. Τι σχέση έχω τα ψυχιατρία. Με τον κύριο Δουλόπουλο μιλάω, δεν μιλάω σε έναν να πούμε. Ένα εκατομμύριο ευρώ θα... Λοιπόν, κύριε Σταυρίδη. Κύριε Σταυρίδη. Το λόγο. Λέω κύριε Σταυρόπουλε, έτσι σας απίφθηνα τον λόγο, σε εσάς λέω. Η δε δημοτική σύμβουλη... Δεν είπατε, με μιλήσατε. Δεν είπατε, με μιλήσατε. Γύρω γύρω. Μόλις ακούσαμε τις φωνές γυρίσαμε. Ξέρετε πώς ήταν μέσα... Λοιπόν, άντε πάλι. Α, είναι σοβαρή η κατάσταση εδώ. Είναι σοβαρή η κατάσταση. Τι να πες. Λοιπόν, κύριε Σταυρίδη, θα μιλήσετε. Δεν μιλάτε. Προχωράμε στην ψηφοφορία. Η πλειοψηφία εγκρίνει. Εγκρίνει. Okay. Κύριε Πασιαντά. Κύριε Πασιαντά. Δεν απαντάει. Σου μιλάω. Εγκρίνεται. Δεν μπορώ τώρα, δεν θα μπορώ. Εντάξει. Πρέπει να συνεδριάσουμε κιόλας. Τώρα ο άνθρωπος... Θα απαντήσω. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, άρχισε το τηλέφωνο. Να μην όχι κύριε Σταυρίδη μου, όχι. Μα δεν έχω ήχο. Σου έδωσα το λόγο 5 φορές και 5 φορές με αγνώρισες. Δεν είχα ήχο. Τελείωσε. Μα δεν έχω ήχο. 5 φορές σου είπα να μα δεν είχα ήχο. 5 φορές με αγνώρισες. Λοιπόν κύριε Πατσιαντά. Λοιπόν, σε παρακαλώ πες. Εγκρίνεται. Αρνητικά. Αρνητικά. Κυρία Οικονόμου, εγκρίνεται. Όχι. Κύριε Μητσικέ. Όχι, όχι. Κύριε Νάνο, όχι. Η έξι. Αρνητικά. Αρνητικά. Η πάνω. Όχι. Λοιπόν. Προχωράμε στο επόμενο θέμα.